Γεια σα! Στο σημερινό βίντεο θα σα δείξω τη βραδινή ανοιξιάτικη ρουτίνα μου. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο που έχουν αλλάξει τα προϊόντα, Φυσικά έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ ρετινόλη και οξέα και χρησιμοποιώ προϊόντα τα οποία είναι πιο ήπια, αλλά είναι ιδανικά και για αυτή την εποχή και για τις ανάγκες που έχω. Θα μαζέψω τα μαλλιά μου και εννοείται θα χρησιμοποιήσω ένα cleansing balm. Ξέρετε πόσο μου αρέσουν αυτά, γιατί λιώνουν όλο το μακιγιάζ. Αυτό είναι από το brand Pyunkang Yul. Είναι ένα brand το οποίο λατρεύω, γιατί έχουν πολύ ήπια προϊόντα και είναι και σχετικά ενυδατικά. Βοηθάνε πάρα πολύ ειδικά αφυδατωμένα δέρματα και δέρματα τα οποία χρειάζονται κάτι έξτρα στην ενυδάτωση. Χωρί όμω να είναι βαριά. Εμένα αυτά τα προϊόντα μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ και το συγκεκριμένο cleansing balm είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Θα βάλω μία μικρή ποσότητα, κάπου τόσο, και κάνω κατευθείαν πάνω στο πρόσωπό μου χωρί καθόλου νερό ένα πολύ ελαφρύ μασάζ. Πραγματικά τα έχει λιώσει όλα. Είναι τώρα όλα πάνω στο δέρμα μου και χρειάζεται φυσικά να τα ξεπλύνω. Τώρα, βλέπετε ότι δεν σκουπίζω το πρόσωπό μου, είναι υγρό. Έχουν μείνει κάποια μικρά υπολείμματα. Θα φύγουν φυσικά με το δεύτερο καθαριστικό, το οποίο είναι ένα απλό καθαριστικό που θα χρησιμοποιήσω. Είναι το Jelly Joker, είναι πολύ αγαπημένο μου καθαριστικό προσώπου, το οποίο είναι σε τζέλ μορφή, αλλά δεν κάνει αφρό. Σε περίπτωση που έχετε πολύ βαρύ μακιγιάζ, έχω βάλει δηλαδή εγώ foundation, concealer, rouge, τα πάντα έχω βάλει. Με ένα cleansing balm και με το συγκεκριμένο καθαριστικό θα φύγουν όλα. Και θα καθαρίσει τέλεια το δέρμα, αλλά δεν θα το νιώθετε σε καμία περίπτωση μετά αφυδατωμένο. Και τώρα φυσικά θα ξεβγάλω με άφθονο νερό πάλι. Και τώρα θα στεγνώσω πολύ ελαφριά με ένα πετσετάκι. Δεν τρίβω με την πετσέτα και εάν μείνει λίγη υγρασία δεν πειράζει. Ίσα ίσα τη χρειαζόμαστε για τα προϊόντα που θα βάλουμε μετά. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μετά μπορεί να βάλετε κάτι το οποίο θα έχει ελουρονικό οξύ ή κάτι άλλο το οποίο όντως χρειάζεται μια υγρασία. Θα προχωρήσω στο Heart Lift Toner από ANUA, ένα εξαιρετικό toner, το οποίο προφανώς βοηθάει πάρα πολύ και με τη λιπαρότητα και με το να καταπραίνει το δέρμα και με την ενυδάτωση, είναι φανταστικό. Θα βάλουμε λίγο και θα κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζάκι. Και θα προχωρήσω στο αγαπημένο μου σέρουμ για αυτή την περίοδο. Είναι ένα από τα καλύτερα σέρουμ τα οποία έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι από ανούα και έχει μία και τρανεξαμικό οξύ. Αυτός ο συνδυασμός είναι φανταστικός για σημαδάκια στο δέρμα και σκουρά σημάδια και πιο κόκκινα σημάδια. Όταν βγάζετε τέτοια σημαδάκια, αυτό το σέρουμ θα βοηθήσει να φύγουν πολύ πιο γρήγορα. Οπότε θα βάλουμε μία μικρή ποσότητα και θα εφαρμόσουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ σερουμ. Πραγματικά θα βοηθήσει και δέρματα τα οποία είναι αρκετά λιπαρά, αλλά και στα ξηρά δέρματα κάνει πολύ καλή δουλειά. Για καλοκαίρι νομίζω είναι από τα καλύτερα σερουμ που μπορείτε να αγοράσετε. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, είναι καταπληκτικό. Σίγουρα το προτείνω αυτό. Και τώρα θα προχωρήσω σε μία από τις πολύ αγαπημένες μου κρέμες ματιών. Είναι αυτή από Mary Mae, σας την έχω δείξει εδώ και ένα χρόνο νομίζω θα στη δείχνω συνέχεια. Είναι και αυτή με τρανεξαμικό οξύ. Φυσικά φύγαμε από τη ρετινόλη και πήγαμε σε πιο ήπια συστατικά, όπω είναι το τρανεξαμικό οξύ. Και η γλουταθιόνη είναι φυσικά ένα συστατικό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ το σκούρο κομμάτι, αυτό που βρίσκεται κάτω από τα μάτια. Φαίνεται πολύ πιο λαμπερό. Εάν έχετε σταματήσει τώρα τα ρετινοειδή, προτείνω να πάτε σε τέτοια συστατικά. Είναι πραγματικά εξαιρετικά και βάζουμε εδώ κοντά στο κόκαλο. Τώρα επειδή έχει λίγο περισσότερη ζέστη και γενικά θέλουμε πιο ελαφριέ, υφές, αυτή η κρέμα που θα χρησιμοποιήσω είναι ιδανική. Είναι μία peeling sleeping pack από την Make Prem, είναι σε gel σύσταση και περιέχει PHA. Τα PHA είναι οξέα, τα οποία είναι όμως πάρα πάρα πολύ ελαφριά και βοηθούν και στην ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή κάνουν το δέρμα πιο ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά κάνουν και μία ήπια απολέπιση παράλληλα. Πάρα πολύ ήπια, τα PHA μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και το καλοκαίρι. Και θα πάρω μία μικρή ποσότητα για να τη βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Αυτή μπορεί να είναι σαν ζελέ, αλλά είναι λίγο πιο πηχτό ζελέ, οπότε μπορεί να το νιώσετε στο δέρμα σας. Είναι δηλαδή λίγο πιο πλούσια υφή και α φαίνεται σαν ζελέ. Θέλει λίγο παραπάνω να στεγνώσει και να απορροφηθεί από το δέρμα. Οπότε είναι πραγματικά sleeping mask και ό,τι μην βάζουμε στα χέρια εννοείται. Τώρα, σε περίπτωση που νιώθετε ότι αυτή η κρέμα δεν σας καλύπτει μόνο, θα μπορούσατε να βάλετε και μία υδατική πριν από αυτήν. Αυτή που σας δείχνω είναι από Skin 1004, είναι μία πολύ κλασική κρέμα, πολύ απλή κρέμα, δεν περιέχει ενεργά συστατικά, δεν περιέχει pH ή κάτι τέτοιο, αλλά σε περίπτωση περίπτωση που θα θέλατε να βάλετε κάτι έξτρα, έχετε δηλαδή ξηρό δέρμα και αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι θέλετε παραπάνω ενυδάτωση, θα μπορούσατε να βάλετε αυτήν πρώτα και μετά αυτή που είναι sleeping mask. Αυτή μπορεί να είναι σαν ζελέ, αλλά σας λέω, είναι πολύ πιο πλούσια. Αλλά αυτέ τι μέρε νομίζω ότι με αυτήν είμαι καλά το βράδυ, οπότε αυτή χρησιμοποιώ μόνο. Αυτή ήταν λοιπόν η βραδινή ρουτίνα για την άνοιξη. Φυσικά, ό,τι ερωτήσει και πορείε έχετε για τα προϊόντα και για τη ρουτίνα μπορείτε να τι αφήσετε από κάτω στα σχόλια. Μπορείτε όμω να μου στείλετε και στο Instagram. Και εμεί θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!